τον Αδάμ και την Εύα από τον Παραδείσο, έβαλαν τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και φυλάν την πόρτα της Εδέμ, του Παραδείσου, να μην επιστραφεί πίσω ο Αδάμ και μπει μέσα ξανά του Παραδείσου. Έβαλαν τον Αδάμ απέναντι του Παραδείσου. Γιατί τον έβαλε, να μην ξεχνά που ήταν και που κατάντησε. Ο Αδάμ βλέποντας που ήταν και που εκατάντησε, έκλαιε. Πόσα χρόνια? 900 χρόνια. 900 χρόνια έκαναν και κοπελούες, έκαναν και κοπελούκια και τον καιρό εκείνο επαντρεύεται τον αδερφό στην αδερφή. Α, τούτο μας. Τούτο μας είναι άλλος. Αδερφή. Αιγύπτιοι βασιλιάς παντρευκόνταν την αδερφή τους για να κρατούν το αίμα τους. Όχι, οι Αιγύπτιοι ήταν δωρολάτρες. Δεν ήταν ο λαός του Θεού. Ο λαός του Θεού ήταν Εβραίοι. Ο Θεός έπιασε τον Αβραάμ που μέσα στη Μεσοποταμία. Δηλαδή του, επειδή ήταν ο μόνος άνθρωπος δίκαιος μες στους ειδωλολάτρες, έπιασε τον γερό του Αβραάμ. Δεύρω, εις γύρι να σε δείξω. Άφες την πατρίδα σου, το συγγενή σου και έλα μαζί μου να σου δείξω άλλη γη και εγώ θα σε ποιήσω πατέραν πολλών εθνών. Επίεν ο Αβραάμ μαζί του και έδειξε του έναν τόπο που ήταν στα Ιερουσαλήμ ακόμα. Εκεί είχε σπίτια, είχε τα τσαντίρκα ο Αβραάμ. Σκηνές. Έστειλε τα τσαντίρκα του και πήρε μαζί του τους δούλους του, τα πλούσιος πολλά. Τις δούλες του, τα κουπάθια του, τα γύρια του, τα πρόβατα του και πήγε εκεί που του δείξε ο Θεός, στη γη της Μαυρή, που είναι σήμερα το δέντρο του Αβραάμ, το κυκλωμένο. Και εκεί ο Αβραάμ, λαλή, είχε έναν αρχότεγνο, τον Λότ, ορφανό, που τον αγάπασαν στενών του, δικών του. Αλλή του έλα Λότ μαζί μου, κάτσε τα πρόβατα σου, τους δούλους σου, τις δούλες σου. Και πάει έλα μαζί μου να πάμε και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Ο αληθινός Θεός. Γιατί τούτοι που πιστεύουν οι δικοί μας είναι είδωλα. Είναι έργα χειρών ανθρώπων. Ο Λότ ήταν να κουμπώνει ρούχης. Ήταν σαν τον Αβραάμ. Άμα ναι πήρε τον Λότ μαζί του και κάτσα στη γη που τους έδειξε ο Θεός, ήταν μια παιδιάδα μεγάλη πλούσια για τα κουπάθια τους, που την μια πάντα, που την άλλη ήταν κάτι βουνά. Οι επιμέρες του Λότ και οι επιμέρες του Αβραάμ μαλώναν και να βάλουν τα κουπάθια τους στο πιο καλό χωράφι, το καλό λιμάνι. Λαλή του Λότ, αθιέλα, ένα σκοτωφούνι η δούλη μας, δεν μπορούμε να κάνουμε. Έλα πέμουν, λαλή του, θες όριο σε ποιον τόπο να πιένουμε δική μου, ποιον τόπο είναι δική σου, να τους θέσουμε όρια για να ξέρουν πού δικαιούνται ο ένας και πού δικαιούνται ο άλλος. Λαλή του Αβραάμ, παιδί μου, διάλεξε εσύ το κομμάτι που θέλεις. Το κομμάτι που θέλεις θα αφήσεις μου. Ο πονηρούλης ο Λότ διάλεξε όλη την παιδιά και έφυγε τα βουνά του Αβραάμ. Και είναι η παιδιά όλη απλώνε του από τη μια πλευρά
είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Η άλλη πλευρά ήταν βουνά σιερόπετρα, τα οποία μόλις είπε ο Αβραάμ να είναι ευλογημένο το θέμα του Κύριου, εγέμισαν το βουνό χώτο. Εχορτάρναν τα πρόβατα του και τα γύρια του και του άλλου έτρωαν και τα στενίσκα. Σιγά σιγά ο Λότ ήβρε κάτι γείτονες που ήταν ειδωλολάτρες. Εκείνοι ήταν και μορφυλόφιλοι, ήταν και γυναικάες, ήταν και από τούτοι και από εκείνοι ειδωλολάτρες. Επολύνα. Ο Λότ έκαμε δυο κόρες, κουρεσούλες, και εφύλαε τις εντολές του θειού του, του Αβραάμ, που του έκανε. Σέβεται τον Θεό τον αληθινό, του θειού του, του Αβραάμ, και εν τον ενδιέφερε, εν τα που κάμουν σε μια ή άλλη δολάτρες. Ο Αβραάμ δεν έκανε η γυναίκα του παιδιά, γιατί ήταν στήρα, λέει, τον περίοδο. Δεν ήξερα πώς, με τι τρόπο συγκατέβηκε ο Αβραάμ και έκανε παιδί με μια δούλη του. Η δούλη του, η Άγαρ, Τουρκού, που την πέσε από τα παιδιά που ήρθαν, έκανε τον Ισμαήλ. Η Σάρα όμως έκλαιε, γιατί ήταν στήρα. Σε παρακάλεσε το Θεό, ρε ζω και παιδί. Είδε ο Αβραάμ το Θεό στην Εφέλη και να λέει του και στην Εφέλη μίλησε του ο Θεός του Αβραάμ και του λέει θα κάνεις παιδί δικό σου. Και που σένα θα δημιουργήσω έθνη πολλά και τον λαό μου τον εκλεκτό. Εσένα θα σε κάνω πατέρα πολλών εθνών. Εν πίνει γνωστό με λαλί του το ρήμα σου τούτο ότι η γυναίκα μου στήραζεται. Λαλί του τα δύνατα παρανθρώπης να τα έστειλα το Θεό. Την νύχτα να είναι Άγιος. Σάρος γεννήσε τον Ισάκ. Αλλά ο Ισάκ ήταν πολλά πιο μικρός από τον Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ δεν ήταν τον Ισάκ. Η Σάρα παραπορέθηκε στον Αβραάμ ότι να τον σκοτώσει καμιά ημέρα το ξύλο που του διά. Λαλή τη Σάγα έβαλε την πάση σε ένα γαουρούι, εφόρτωσε την τρόφιμα, έβαλε την τσιδογιό της, πήγαινε λαλή της, και ο Θεός θα σε βοηθήσει, θα σε προστατέψει, δεν μπορώ να σε έχω για τη γυναίκα μου με το γιο μου, πρέπει να χωρίζεται. Και ευχήθηκε του, του γιού του Γουελτινάγα, με το σπαθί σου να ζήσεις. Γι' αυτό είναι οι Τουρκοί, είναι διαπιρός και ζητήρου. Να πω γονή του Αβραάμ. Έφυγε η Αγάρ. Δημιουργήθηκε το γένος των Αγαρινών, η Τουρκία, οι Τούρκοι, που την Άγαρ. Που τη Σάρα γεννηθήκαν οι Εβραίοι. Κάποτε κατέβηκε ο Θεός η Αγία Τριάδα στη σκηνή του Αβραάμ, σαν τρεις αγγέλοι, ήδη, τρεις αγγέλοι ήδη, με τρεις δράβδους, εφιλοξένησαν τους Αβραάμ. Λαλούν του φωνή, μεγάλη έρχεται στο θρόνο μας.
εναντίον των Σοδόμων και Γομόρων. Πρέπει να πορευτούμε, να δούμε με τα μάτια μας τι γίνεται. Διότι πρέπει να εξορθρέψουμε τις δύο πόλεις που γεννήκαν μες στην παιδιά ήταν εκείνη που θυκάλεξαν. Όλο. Είναι καθηκιό, χωρικά, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Σαν επιέννα, εκαθήκαν οι δύο, ο γιος και ο Παναγιώνημα, και έμεινε ο πατέρας. Σαν επιέννα, εκατάλαβε ο Αβραάμ ότι να παίζει κόπανος. Και επειδή ήταν και ο αρφότε γνωστού, ο Λότ, λέει του Κύριε, αφού επέτρεψες να έρθω μαζί σου, να περπατούμε μαζί, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Έτω να μου κάνεις. Εάν σε μια πόλη, σε ένα κοκκό, υπάρχουν 50 καλοί και οι άλλοι είναι όλοι κακοί. Θα εξολοθρέψεις την πόλη, θα τη λυπηθείς λόγω των 50. Και βεβαίως θα λέει, εάν υπάρχουν 50, φύσω με τις πόλεις εκείνες. Μα, η δική του τρεις ήταν. Είχε σκοπό του να τον κατεβάζει το Θεό σιγά σιγά. Του Κύριε, αφού μου επέτρεψες να σε ρωτήσω ξανά, επιτρέπεις μου. Ρώτσα μέρα, λέει του. Αν είναι 40 οι δικαίοι, και είναι 50, θα λυπηθεί στην πόλη εκείνη. Τι λυπηθώ να. Λόγω είναι 140. Αφού αρκίνησα να ρωτώ, επέτρεψε μας να ξαναρωτήσω. Αν είναι 30, και αν είναι 30, λέει του, πάλι λαλί του. Φυστήσω με παυτής. Εκείνη λέει του, επέτρεψε μου να ξαναρωτήσω. Αν είναι 20, αν είναι 20, και πάλι μη φυστήσω με τις πόλεις εκείνης, και έχασαν τον. Εχάθηκε από τα μάτια του ο Θεός. Δεν μπορεί να τον ξαναρωτήσει παρακάτω. Είχε σκοπό τον να τον κατεβάσει στους τρεις. Αλλά δεν το επέτρεψε ο Θεός. Αφού δεν έβλεπε κανένα, γύρισε πίσω ο Αβραάμ, έστω του. Ο Θεός προχώρησε, επίεσε την πόρτα του Λότ, ανεξέντη, πήγε μέσα και έκλεισε τη. Οι ομοφιλόφιλοι, το Σοδόμο και το Γομόρο, είδαν το ξένο που μπήκε μέσα του Λότ. Επίαν και κουντούσαν την πόρτα να την ανοίξουν, δώσ' μας το ξέρω να το ανατιβάσουμε. Φωνάζα. Ο Λότ πήγαν που μέσα και κούνταν την πόρτα, πήγαν και οι κόρες και οι γυναίκα. Και κουντούσαν την πόρτα, αλλά η πόρτα εσούσε του, διότι ήταν πολύ κοινή. Δηλαδή του ο Θεός πήγαινε πίσω. Άφησε με εμένα. Όχι το ξένο μου να τον αφήκω να πάθει κακό. Αλλά του δεν είμαι άνθρωπος. Άφησε με. Ναι. Και να συνεχίσεις όμως. Χριστός. Μαρία, τι είναι. Θεός. Και έκαμε τα χέρια του έτσι. Πέθανε όλη η πόρτα. Και ετυφλωθήκα. Εγίνηκα μάρμα. Δεν μπορούσα να κουνήσω ούτε χέρι ούτε πόρτα. Καλή του λόγω, καλή ώρα. Πιάστε γυναίκα σου, εσκόρες σου και ακολουθήστε με και ό,τι ακούσετε φωνές βροντές να μην γυρίσετε πίσω σαν τα δείτε. Όποιος γυρίσει πίσω του θα γίνει κολώνα άλατος. Ξεκινήσα. Μάνε φτάσαν λίγο το κοκόξο. Ανοίξαν οι ουρανοί, άνοιξαν η γη, ευκάλεν η γη χώρα στον. Ανοίξαν οι ουρανοί και έριχναν φωτιές
Γενερό από γλαστό. Εκάλυψε το νερό, το πιο ψηλό βουνό, το πιο ψηλό δέντρο, ούτε πουλί δεν μείνε, ούτε σκουλούτσι, ούτε ζώο, ούτε άνθρωπος. Πεθάναν όλοι. Η γυναίκα του Λότ δεν άντεξε. Γύρισε πίσω την αδί και έμεινε κολώνα. Μέχρι σήμερα είναι μια γυναικεία κολώνα. Στην άκρη αν το χωρκό, στο όριο που τελειώνουν τα χωρκά. Στη Λιάνατος. Στη Λιάνατος. Πού είναι? Στη Λιάνατος. Πότε να πάμε εδώ? Επειδή είναι αλήθεια. Παράδειγε την αντολή του Θεού. Τι είπε? Είπε ο Θεός να μην γυρίσετε πίσω σας, να δείτε τι γίνεται στα Σόδομα και στα Γόμορα. Ήταν χαρασμός Κύριο, ήταν θυμός και στα του Θεού. Και πέτουν να μην γυρίσουν. Κάθαμε πάρα κομμή. Αλλά ένα κομμή. Οι κόρες του είναι γύρισαν πίσω. Πήγα με τον παπά μου. Η μάμα γύρισε. Στείλει αλλός. Οι υπόλοιποι που συνεχίσαν. Πήγαν, φύγαν, πήγαν. Πού εγκατάπτυσαν. Πήγαν σε άλλη. Πήγαν στον Αβραάμ πάλι. Πήγαν. Κόρες είπαν, τώρα φύγαμε. Δεν έχει κανένα άντρα να παίζει μαζί μας. Και είμαστε μόνοι μας και τα κάνουμε παιδιά. Έλα να λέει τη σύμπνια της αλής. Να τον μεθύσουμε τον κύριο μας. Να κάνουμε παιδιά μητά του. Και κάμαστε, εμείναν έγκυοι έτσι κι ο Λότ πήγαινε στα σκιά του και κλαίε. Και ο Αβραάμ παρακάλεσε τον Θεό να συγχωρέσει του Λότ. Βαγγεύτε. Επήγαινε ο Θεός, έδωκε του μια ράβδο. Λαλή του το παστούνι να πεις του Λότ να το φυτέψει στον τάδε τόπο. Άπεχε που του σκηνή του Αβραάμ. Μισής ημέρας οδό να πάει και μισής να γυρίσει. Μια ημέρα νύχτα που πέφτει να πάει να το ποτίσει, να αγεμίζει κάθε μέρα μια σίκλα νερό, να πήρε να το ποτίζει. Αλλά αν πρέπει κάποιος στον δρόμο του και ζητήσει του νερό και πει, να το σωρώσει, να γυρίσει πίσω, να πιάει άλλο νερό. Να είναι το νερό που να χύσει στη ράδο να είναι καθαρό. Κάθε μέρα ο Σατανάς πιένει στη στράτα. Ζήταν το νερό, έπινε και σωνόμεντωσε. Επέρασαν και 3 χρόνια, επήγαινε άγγελος Κυρίου. Την ώρα που ανάσυρε τη σίκλα, το νερό λέει του ηλαδό. Θα πάμε που άλλο εδώ. Πήρε τον που άλλο εδώ. Εσώνωσε τη σίκλα και απέστη ράδο και αμέσως ευλάστησε και γίνηκε 3 δέντρα. Ένας κορμός, μια ράβδος και εγίνηκαν 3 δέντρα. Που το κορμό και πάνω ήταν πεύχος, κέτρος και πάριστος. 3 λογιών. Τσίνουν το ξύλο, εκόψαν το ο Σολομό να το βάλει στη στέγη του ναού που έχτιζε και να τέρκαζε. Ούτε στο μάκρο, ούτε στο πλάτος. Έβαλαν τα σε μια αποθήκη του ναού του Σολομόντος και μεταχειριστήκαν το στο σταυρό του Κυρίου. Έγινε και ο σταυρός του. Αποκαταραμένο έγινε ευλογημένο. Ναι.